Οι δύο μαθητές 14 και 17 ετών πιάστηκαν στα χέρια μετά από έντονη λογομαχία που είχαν μέσα στο λεωφορείο όταν σχόλασαν και με αφορμή μία θέση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι από τον 14χρονο καθώς επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο και ακολούθως μπροστά στα μάτια κι άλλων συμμαθητών του επιτέθηκε με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, φέρει μικρό θελαστικό τραύμα στο χέρι και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ο ανήλικος, ο οποίος κρατούσε το μαχαίρι, εντοπίστηκε από την αστυνομία και κλήθηκε μαζί με τους γονείς του για κατάθεση, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και το Γραφείο Ευημερίας. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στους οργανωμένους γονείς της επαρχίας Πάφου. Εμείς ως οργανωμένοι γονείς θέλουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας και ταυτόχρονα την ανησυχία μας. Και ασφαλώς να καταδικάσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας εξασκείται από οποιονδήποτε και ιδιαίτερα μεταξύ ανήλικων παιδιών. Ταυτόχρονα, ως οργανωμένοι γονείς, θα ήθελαμε να κάνουμε έκκληση σε όλους τους γονείς και ιδιαίτερα σε γονείς που τα παιδιά τους παρουσιάζουν τάσεις βίαιης συμπεριφοράς ή παραβατική συμπεριφορά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά τους, να εξασκούν κάποια μορφή έλεγχο στις τσάντες τους, στις σχολικές, τι αντικείμενα φέρουν. Για το επεισόδιο ενημερώθηκε και το Υπουργείο Παιδείας.